Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μήνα για εχθές. Είπα να μην κάνω βίντεο χθες, όπως έκανα πέρσι 1 Απριλιά, να μην θεωρηθεί πάλι μούφα. Τέλος πάντων. Έχουμε και background. Αν γύρναγα το βίντεο χθες, θα το βάζα αυτό το τραγούδι κατευθείαν. Αλλά δεν πειράζει, σπάγει μια μέρα μετά. Λοιπόν, θέλω να συγχαρώ καταρχάς. Πώς χαμηλώνει. Τον μισό λεπτό. Να συγχαρώ το ζω. Η Γούρντε Γέντσου Γκραντουλίερ Μαϊ Λίμπε Κούμπελ Νίκος ον Κρίστιαν Φορτι Πράγ Μάρα τον Γκέστερ. Λοιπόν, τίποτα να συγχαρώ και στα ελληνικά πλέον τους φίλους μου τον Νίκο και τον Κρίστιαν που ήταν, που πήραν μέρος στο, μάλλον στο ημιμαραθώνιο της Πράγας χθες. Με καλούς χρόνους, μπορεί και όχι. Ελπίζω με λίγο μαστίγωμα να στρώσουν παραπάνω. Εδώ είμαι άμα θέλω να τους μεταφέρω λίγο τεχνογνωσία και λίγο βοήθεια, τεχνική υποστήριξη. Έχω μαστίγια πολύ special με καφιά για να τρέχουνε. Καρότο και μαστίγιο! Λοιπόν, προχωράμε στην κανονική ροή, μπορεί και όχι. Σήμερα λέω να είμαι πιο ήρεμος από το τελευταίο βίντεο και να επικεντρωθώ στο θέμα της αυτοκίνησης. Αλλά όχι οποιασδήποτε αυτοκίνησης. Της ηλεκτροκίνησης, αγαπητοί φίλοι, και στο ξύρισμα. Οπότε θα προχωρήσουμε γρήγορα στο σημερινό setup, το οποίο θα αλλάξει. Μάλλον θα αλλάξει, το μόνο που θα αλλάξει είναι. Το προηγούμενο βίντεο είχαμε το Gillette 7 O'Clock, το Super Stainless, που ακούγεται σαν μοντέλο κάτι πολύ super duper έτσι. Οπότε τώρα σειρά είναι να πάρουμε το κίτρινο, το άλλο είναι πράσινο, αυτό είναι κίτρινο. Περασμένη εβδομάδα 535.000, αυτή τη φορά χάρτινη ομάδα. Όποιος είναι κακεντρεχής θα το παρεξηγήσει. Λοιπόν, ναι, Gillette 7 O'Clock Sharp Edge, 5 τεμάχια, 1,45 κόστος. Πανακριβό θα πω εγώ. Είχε αγοραστεί τον Δεκέμβρη. Το χτίνισμα είπα να το αλλάξω τώρα τελευταία στιγμή. Μαλακιζόμουν έτσι όπως βγήκα από το μπάνιο. Χάζευα, έχω παίξει με οτιδήποτε. Σε μία εβδομάδα, θύμιο, σε μία εβδομάδα με σώζεις. 45 ευρώ γλιτώσαμε σε 3 μήνες κουρέματος. Καβουρας mode on, καβουρας mode off. Θα πω εγώ. Ναι, λοιπόν. Στην περασμένη εβδομάδα το setup ήταν η George King Gillette η μηχανή, η Super Stainless η 7 O'Clock Gillette. Τώρα έγινε 7 O'Clock Sharp Edge όπως είπαμε. Πινελάκια σβού νομ. Πάμε καινούργιο πινέλο όσον ούπο. Και εκεί που ήθελα να κάνω ξύρισμα με κρέμα ταμπάκ, διαπίστωσα ότι δεν έχω την κρέμα ταμπάκ. Υπάρχει μια δολιοφορά, μια προβοκάτσια που με εξαφάνισε το σαπούνι θα πω εγώ. Ναι, οπότε προχωράμε, πάμε σε unboxing. Μισό λεπτό να αλλάξουμε το πρόγραμμα, βάλουμε κλαρίνα τώρα. Αν το παίξει, φύγε. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες, θα πω εγώ. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Έχω ένα το παλιό κινητό μετά από πολύ καιρό. Με σπασμένη οθόνη. Εδώ είμαστε, ελπίζω να παίξει με το παλιό κινητό μου, το καινούργιο που γράφω βίντεο, παίζει μια χαρά. Αλλιώς θα βάλουμε τίποτα. Ηρεμία. Γαμώ το σπίτι σου. Παίξε. Ψύχρεμη τοποθέτηση. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Μετά και καρναβά. Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ μιλάμε για ποιότητα. Τι το πίσω. Α, ναι, το πολλάκι. Προχωράμε με μουσική παράδοση σήμερα έτσι. Για το χαβαλέ. Για το όχι χαβαλέ. Για την ευχαρίστηση του ξυρίσματος. Βλέπω ότι θα πάρει πάλι κανένα μισάωρο. Λοιπόν, οπότε προχωράμε σε unboxing αλήθειας. Άμα καταφέρουμε να τα ανοίξουμε. Μετά από μια δύσκολη βραδιά με πολύ αλκοόλ και πουρο και γυναικεία παρέα. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, θα τα αφήσω στη φαντασία σας. Βγαίνει αυτό, κάθεται σε αυτό. Φύγανε. Να δούμε πόσο κεράκι έχει σχέση με τις Super Stainless. Η μέρα με τη νύχτα το πακέτο, όπως ανοίγουμε το χαρτάκι. Η μέρα με τη νύχτα, καμία σχέση με το κερί της προηγούμενης εβδομάδας, του προηγούμενου ξύρισματος. Παρεπιπτόντως, στο τέταρτο ξύρισμα τράβαγε η Super Stainless, οπότε 3 ξύρισματα ήταν τα ιδανικά. Πρώτο και δεύτερο ήταν τα καλύτερα. Στο τρίτο ήταν το τέταρτο με έκανε κόλλο τους μαϊμούς. Προχωράμε.
πολύ αργοπορμένα σκέφτηκα ότι έπρεπε να κάνω το μισό πρόσωπο με τη μία λεπίδα και το άλλο με την άλλη λεπίδα. Ας το κάνουμε στο επόμενο βίντεο, μετά το Πάσχα. Τελευταίο βίντεο, λογικά αυτό, γιατί ξεκινάει, εγενιάζουμε την εορταστική περίοδο, την περίοδο των διακοπών και αυτό βασικά, της ξεκούρασης. Οπότε έχουμε πάνω μέρος, πώς το λένε, κεφαλή, βάζουμε το ξηραφάκι μέσα, να μαθαίνουν οι αρχάροι που τώρα μπαίνουν στο κλαμπ. Βάζουμε την πλάκα και τη χειρολαβή. Είναι τριών τεμαχιών King's Gillette, μακράν από τις πιο value for money μηχανές. Το μόνο μειονέκτημα της... μισό λεπτό, που είναι... της Wilkinson είναι ότι γρατζουνάει, κόβει, αλλά το πιο ωραίο είναι ότι είναι πεταλούδα. Αυτό, το έχω ξαναπεί. Ας μπει και μέσα στο τουλαπάκι της. Χρησιμεύει πλέον σε άλλο σκοπό ξυρίσματος. Οπότε ρίχνω νερό, βρέχομαι. Α, ναι, το σαπούνι μετά το ατυχές γεγονός ότι αγνοείται η ταμπάκ κρέμα. Αν και έχω εφεδρεία το ανταλλακτικό. Έχω το ανταλλακτικό. Αλλά δεν θέλω να το χαλάσω, να το βάλω στο μπολάκι και το φρεσκόπινα. Όταν τελειώσει το ταμπάκ στο χωριό στην Ελλάδα που είναι στο πορσελάνινο, θα μπει μέσα. Οπότε θα μας κάνει παρέα εκεί πίσω, στο background και συνεχίζουμε με Mitchell's Wool Fat. Τόσο έχει μείνει πλέον. Το βλέπετε έτσι, θέλει λίγο νεράκι τώρα, θα το στρώσουμε. Ανοίγουμε τη βρύση να βγάλει ζεστό νερό με πανάκριβο φυσικό αέριο Ρωσίας, Αμερικής κυρίως. Αφήνουμε το καπάκι έξω. Ρίχνω νερό στο πρόσωπό μου, επιστρέφω ευθύς αμέσως, οπότε θα πατήσω ένα pause και θα τα ξαναπούμε αμέσως, μετά, τώρα, ξέρετε. Επιστροφή, που λέτε ήταν μια δύσκολη απεργιακή εβδομάδα για τον κόσμο, μπορεί και όχι. Απηργήσανε τα 2 ή 3 νομίζω συνδικάτα, μέσα αυτό και σε αυτό που ανοίγω και εγώ το Verdi. Με μια μικρή αξίωση αύξηση μισθού όσο είναι ο πληθωρισμός. Δυστυχώς δεν τα βρήκαν για τρίτη φορά. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή γίνομαι θυσία για την επιστήμη και το φορολογούμενο πολίτη και πηγαίνω στη δουλειά υποαμοιβόμενος, πλέον επίσημα υποαμοιβόμενος. Το καλό είναι ότι θα μας δώσουν την άποψη κάποια στιγμή αργότερα. Ελπίζω να τα βρούνε. Δεν γίνεται όλοι οι άλλοι να έχουν πάρει 10, 11, 12% αύξηση και εμάς να μας δίνουν μόνο 8%, θα πω εγώ. Πρέπει να διεκδικήσουμε. Τους είπα εγώ στη δουλειά, πάμε να κατεβάσουμε, να φέρουμε το πάμε από την Ελλάδα εδώ, να σας δείξει λίγο τεχνογνωσία, πώς θα τα κάψουμε. Και μου λένε, αυτό είναι πολύ μπρουτάλι. Τους λέω, θα το κάνει μεγαλεία το πράγμα. Βγάζω και άρμα μάχης έξω. Ναι. Ενάντια στις δυνάμεις καταστολής, όποιος μας πάει κόντρα. Είμαι ικανός να το τραβήξω στα άκρα για να πάρω όχι 10% και 25% αύξηση, γιατί έχει ακριβήνει η διαβίωση στο σούπερ μάρκετ, στη Γερμανία, στο αέριο, στο ρεύμα, σε όλα. Δεν έχουμε πάρει καμιά αύξηση εμείς. Εσείς πήρατε 3 αυξήσεις σε λιγότερο από ένα χρόνο πέρυσι, οπότε μην παραπονιέστε καθόλου. Μετά το μικρό παραλίευμα, συνεχίζουμε. Έχουμε βάλει νερό, όπως είδατε, δεν μπορούμε να το γυρίσουμε, θα γίνουμε μουσκεμα. Οπότε θα το ρίξουμε και στο πρόσωπο γι' αυτό. Χρησιμοποιώ και σαν pre-save. Αμάν. Τι ωραία μυρωδιά, πάντα σαπουνάκι απλό έτσι. Με όσοι ξυριστές έχουν μιλήσει, μου έχουν πει γενικά ότι το pre-save είναι ένα περιττό έξοδο, το οποίο άμα ρίχνεις, άμα έχεις ένα καλό σαπούνι και το κάνεις όπως αυτό το blooming τώρα και το ρίχνεις πάνω σου, σου μαλακώνει, κάνει μια προεργασία. Ποιος είναι ο για να τους πω, όχι. Ξέρω παραπάνω. Επίσης έχει μπει και το θέμα της γουνιάς, γιατί να δώσεις ένα ποσό 3-4-5 ευρώ για δύο αγώνες, να περιμένεις κι άλλο. Δεν είναι πιο ωραίο να σας μιλάω έτσι να λέμε τις χαζομάρες μας, εγώ βασικά γιατί εσείς με ακούτε και διαφωνείτε, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Οπότε έχουμε έτσι ένα λησβερίσι. Το πινελάκι, το... μουσκεμα γίνηκαμε. Το πινελάκι ας δούμε το κλασικό νόμ, το οποίο όλο και λιγοστεύει. Έχει γίνει σαν το κεφάλι φύλου που όλο αραιώνει, έτσι πάει και αυτό, χάνει... Να, τώρα, μία τρίχα έξω.
Βασικά, αν αρχίσω να κάνω τέτοιο, θα. Άλλη μια τρίχα. Ναι, ναι, μου θυμίζει δύο φίλους. Ένας που κάνει μια ψευδή επίτευξη μαλλιών, ένας άλλος που τα χάνει. Πολύ γνωστό στο χώρο. Ναι, εκεί οδεύει και ο Πινέλο μου. Η πολύ παρέα από τους. Ονόματα δεν λέμε, πολύ ψευδίγουμε, οικογένειες δεν προσβάλλουμε. Το έχει χαλάσει το Πινέλο και μαδάει. Με 19 ευρώ. Με 19 ευρώ έπρεπε να κάνει κολοτούμπες. Προχωράμε στην Παρασκευή αφρού. Φυσικά όλα αυτά έχουν χιουμοριστικό αντίκτυπο, δεν θέλουμε να θίξουμε ή να προσβάλλουμε κανέναν. Σεβόμενοι πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά την πολιτική ορθότητα, αυτά που μας έχουν επιβάλει. Επίσης ένα μήνυμα τώρα προς τους Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν, επειδή το έχετε παραζαλίσει το θέμα Αμερική έτσι σε μερικά κρουπάκια που είμαστε, για να τελειώνουμε. Όσοι να ψηφίζετε στο εξωτερικό, είστε κάτι και εξωτερικού και θέλετε να ψηφίζετε από το εξωτερικό που βρίσκεστε, για τις ελληνικές εκλογές την 21η Μάη. Ένα πράγμα έχετε να κάνετε. Είναι απλό. Μην μπαίνει και διαβάζετε το παπατζηλίκι που σας λέει η σελίδα. Θα σου το πω εγώ όσο πιο απλοϊκά γίνεται. Ένα πολιτήριο λυκείου ή μία φορολογική δήλωση. Μηδενική, κανονική, δεν μας νοιάζει. Το βάζετε αυτό, την επόμενη μέρα σας ρωτάνε ή σας λένε εγκρίθηκε και ψηφίζετε στην περιοχή που έχετε δηλώσει. Απλά πράγματα, παιδιά. Εγώ έβαλα πολιτήριο λυκείου και είμαι κύριος. Τώρα μην μου λέτε, μα μου αλλά λέει το site. Παιδιά, ό,τι λέει το site δεν ισχύει τίποτα. Και αυτά γιατί κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης φρόντισαν να το κάνουν δύσκολο. Αυτά για να τα βλέπετε. Τα λέω εγώ, δεν με ακούει κανείς. Τι ωραία σαπούνι είναι η ακούστη. Νομίζω ότι σήκωνε γουρουνάκι να επαναφέρω πίσω το Omega. Το Omega λέω το Osimog. Από να ξύψω κοντά μια εβδομάδα. Ναι, που λέτε αυτοκίνηση. Μεγάλο trend. Πέρασα ακταίο. Εξαιρετικός όπως πάντα. Φυσικά με μηδέν. Πώς το λένε. Παρατηρήσεις. Αλλά αυτό που μου κακοφάνηκε, παιδιά, είναι ότι έχουν ακριβήνει τα αναλώσιμα. Δηλαδή τα λάδια. Έχει πάει εκεί που κάνει 40-50 ευρώ max το πεντόλιτρο. Έχει φτάσει πλέον να είναι σε αστρονομικές τιμές. Και λέω τίποτα περίεργα, τίποτα ρόβε. Να στηρίξουμε το εργοστάσιο εδώ που είναι και γνωστό αθλητικό DNA έτσι, που κατεβαίνει σε αγώνες. Λίκου η μόλι, το οποίο μου έχει βγει μέτριο και στα 20.000 χιλιόμετρα δεν με ενθουσιάζει. Δεν φτάνει τα 22-23 που θέλω εγώ, τα 25 βασικά. Τζάμπα το κάνω χείλ. Τέλος πάντων, η επόμενη αλλαγή, χωρίς να υπάρχει τοποθέτηση προϊόντος, θα είναι μία τίμια γερμανική. Σιγά μην σας πω τη μάρκα, γιατί να κρυβίνουν τιμές, μαλάκας είμαι. Θα την κρατήσω για μένα και όταν το βάλω και το δοκιμάσω θα σου το πω σε ένα τέλος του χρόνου. Στο επόμενο σερβις μετά από 20.000 χιλιόμετρα. Τώρα θα κάνουμε ένα, κάνουμε 30-40.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Μόνο Γερμανία, Ελλάδα, Γερμανία είμαι 15.000 χιλιόμετρα το έτος. Γιατί είναι από Βαλκάνια, 2,5 να κατέβεις, 2,5 γύρεις, 5. Δεν βάζουμε τα διάμεσα μέσα. Το Πάσχα. Μάλλον το Γενάρη που γυρνάς. Πας το Πάσχα. 2,5-2,5-5. Εντάξει, λιγότερο. Και το καλοκαίρι θα κατέβεις 6-7 εβδομάδες να ξεκουράσεις σαν άνθρωπος. Υποαμοιβόμενος! Πρέπει να τα πάρω σε άδεια. Υπερορίες. Υπερορίες όπως έχω προαναφέρει δεν πληρώνονται, είναι άδεια. Ναι, που λέτε, αλλά 5.000 χιλιόμετρα. Έχεις κάνει. Κάτσε. 5. Ναι. 12.5. 15. Τέλος πάντων. Θα κάνεις κανένα απέριξ εδώ πέρα, δηλαδή θα πας μια Αυστρία για ένα καφέ, μια Γαλλία για ένα φλαμκούχεν, ένα φλαμπέ πώς το λένε. Θα πας μια Πολωνία, να πέρασε καλά. Θα πας μια Τσεχία να πιεις την πανέμορφη μπύρα τους, 1 ευρώ. Αν και ακρίβεινε νομίζω πρέπει να έχει πάει 1,5, θα ρωτήσω μετά τους ανταποκριτές. Να ξέρουμε που θα πάμε το Μάιο. Θα πας μια Ιταλία, όχι Ιταλία δεν πάμε, χώρα με διόδια, δεν εκτιμάται καθόλου, μακριά. Θα πας μια Ελβετία. Θα φας έτσι ένα ρακλέτ, ένα φουντού. Να δεις ένα φίλο, έτσι δύο φίλους, τρεις. Καταλαβαίνετε, παιδιά, πρέπει να αγούμε. Μια Ολλανδία. Να γυρνάει. Όχι, δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Αλλά για τους άλλους. Μαζεύει, άμα τα χιλιόμετρα. Πας στη δουλειά. 5 χιλιόμετρα να πας, πρέπει να γυρίσει 10. Αν και εδώ κολλάει ηλεκτροκίνηση. Θέλω να συγχαρώ το φίλο μου, δεν θα πω ονομά, επίτηδες τώρα.
Θα σιγάρω τον φίλο μου που Genesis αλήθειας. Παιδιά, το καλύτερο ηλεκτρικό αυτή τη στιγμή με διαφορά μετά το Tesla από πλευράς αποδοτικότητας. Από πλευράς ποιότητας η Tesla είναι ένα ρδέλο μπου. Ποιοτικά εννοώ, ξέρετε, πλαστικά τέτοιο. Ποιος μου φαίνεται από την προηγούμενη. Πού γάμα το. Το σαπουνάκι όπως πάντα εξαιρετικό. Βάζουμε και λίγο έτσι τραβάμε το δερματάκι να είναι πιο βαθύ το ξύρισμα. Ναι, ναι, φίλος που λέτε, έκλεισε Παρασκευή εξαιρετικότατο Genesis. Είναι η premium μάρκα για όσοι ξέρετε της Kia, της Hyundai. Το ίδιο πράγμα Hyundai Kia. Πιο καλό, ένα τσικ πιο καλό. Βασικά είναι 10 τσικ πιο καλό. Βασίζεται στην πλατφόρμα που είναι το Ioniq 5 ή το 6, αυτό το άσχημο πράγμα της Hyundai, πανάθλιο σχεδιαστικά, ή το εξαιρετικό Kia EV6, δικά το GT, παιδιά, είναι μια λατρεία. Φορτίζει από το 10 στο 80% σε 17 λεπτά σε 300 φορτιστή. Αυτά είναι, παιδιά, 10 λεπτά, 17 λεπτά. Έχει κατέβει, είσαι σε βιντεσνάδικο στην Audubon, στον αυτοκινόδρομο, κατεβαίνει, ρίχνει ένα κατούρμα, ένα καφέ, μέχρι να πάρει να κάνει όλα αυτά, το συμπληρώσει. Το βρίσκει πάνω από το 80%. Εδώ. Και με πάθινο, με πολύ πιο φθηνό κόστος φόρτισης. Τώρα θα μου πείτε τι μαλακίες λες. Κι όμως, παιδιά. Κι όμως. Όταν πληρώνουμε εμείς τα συμβατικά εδώ, θα δείτε την κολοτούμπα έτσι, φσ, το μπιφτέκι γυρνάει. Βενζίνες. Τέλη κυκλοφορίας. Τα σέρβις που είναι πιο ακριβά. Δίνει 500, 600. Στη Mercedes. Εγώ δεν πάω στη Mercedes, μαλακίες δεν είμαι. Πάω στον αγαπητό φίλο Μπάμπι. Τα ανταλλακτικά τα αγοράζω. Εγώ του λέω Μπάμπι, θα φτιάξω αυτά. Εξαιρετικό παιδιά στο Weiterstadt, στο Darmstadt, Bambi's Auto Hobby Werkstatt, για όσοι είστε εδώ στην περιοχή, εξαιρετικό, το καλύτερο συνεργείο, το ψάχνει το κίνο, το κάνει GG. Θα πάει σε ένα συνεργείο το καλοκαίρι, να κάνω μια αλλαγή λαδιών date και να συμπληρώσω τα 25.000 χιλιόμετρα το καλοκαίρι, οπότε έπρεπε να ήταν επιτακτική αλλαγή, πάλι καλά είχα μαζί μου, μάλλον μου είχα, ναι, είχα παραλάβει τα ανταλλακτικά, τα αναλώσιμα, λαδόφιλτρα. Νομίζω από όλα αυτά δεν μου κάναν τίποτα. Μόνο την αλλαγή λαδιών με το ζόρι και την αλλαγή βαλβολινών. Κλασικά ελληνικά συνεργεία θα πω εγώ. Εξειδικευμένο κιόλας. Ούτε που με ξαναβλέπουν. Δεν θα αναφερθώ φυσικά σε ονομασία. Τέλος πάντων, Μπάμπης, τόσα χρόνια εκεί πάω. Δεν ξαναπάω πουθενά. Θα φροντίζω να κάνω σέρβις πριν όπως τώρα. Να τελειώνει το θέμα πριν τα ταξίδια. Θα βάλω link από κάτω στην περιγραφή του βίντεο, έτσι. Και επίσης πατήστε καμπανάκι, υπενθύμηση πως τα λένε, εγγραφή, subscribe, like, έτσι να το κάνουμε λίγο τζέρτζελο. Επίσης ένας άλλος γνωστός ψάχνει για τον πατέρα του ένα αυτοκινητάκι. Ήθελε να πάρει Renault Zoe για την Ελλάδα. Του λέω μην κάνεις μαλακία, μου λέει γιατί. Του λέω είναι εξαιρετικό αυτοκινητάκι το Zoe. Αλλά δεν είχε αντιπροσώπευση, ενώ δεν εισάχθηκε ποτέ επίσημα και αυτά για να τα μαθαίνετε λίγο. Οι ηλεκτροκίνητοι που έχουν Renault στην Ελλάδα είναι πρακτικά και Dacia, ηλεκτρικά Dacia, δηλαδή το Spring, είναι αυτή τη στιγμή ακάλυπτη, γιατί η μητρική εταιρεία δεν έχει δώσει πιστοποίηση και δεν τους έχει εκπαιδεύσει. Οπότε δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα πάνω στο αυτοκίνητο. Παίρνεις το αυτοκίνητο και δεν έχεις κάλυψη, χαλάει κάτι. Βασικά θέλει να κάνεις ένα σέρβις. Δεν μπορούν να σου βάλουν χέρι στο σέρβις, ενώ έστω για φίλτρο καμπύρας. Δεν έχει κάτι άλλο το ηλεκτρικό να αλλάξει. Νομίζω ένα χρόνο, κάθε χρόνο φίλτρο καμπίνας και το κάθε δεύτερο χρόνο υγρό φρένων. Υγρό φρένων ή το υψηκτικό υγρό. Κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά. Να βάλει χέρι στο πορτοκαλί, ότι είναι πορτοκαλί, δηλαδή καλώδιο υψηλή τάση. Τέλος πάντων. Και του λέω το εξής, πα σε VW e-App. VW εννοούμε είναι το ακρονίμιο Volkswagen. Το e-App, το Electric App. Που είναι εξαιρετικό αυτοκινητάκι πόλη. Είναι μανιτζέβελο, με καλή αυτονομία, για Κρήτη θα πάει η Κρήτη το αυτοκίνητο. Η αποστάσεις στα νησιά, παιδιά, να είμαστε αντικειμενικοί, είναι μικρές. Και η Κρήτη, μην μου πείτε τώρα κάτι κριτική που μου λένε, ναι, κάνουμε ταξίδια. Τι, από τη μία πλευρά του νησιού μέχρι την άλλη, δεν θα το κάνεις το ταξίδι κάθε μέρα, θα το κάνεις μια φορά το μήνα και αν. Χιώστηκες. Θα κάνεις μια στάση για φόρτιση, άμα χρειαστεί. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα, μην πω και η Κύπρος, έπρεπε να έχουν ηλεκτρικά, ειδικά τα νησιά.
Ειδικά τα νησιά, παιδιά, που είναι βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Πέσατε έξω. 8 χιλιάρικα επιδότηση δίνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Και 500 το wallbox. 8,5. Και νομίζω αν είσαι κάτοικο του νησιού, παίρνει συν ένα χιλιάρικο. 9,5 δηλαδή φτάνει συνολικά. Είστε κορόιδα. Να πω ότι οι περισσότερες νησιά έχουν πρόβλημα οικονομικό. Το τουρισμό είναι. Το μαύρο χρήμα. Παρεπτόντω, ωραία, αλλά στέγνωσε το αφρό που το πρέπει να ουτεχύνω. Αυτό ελπίζω να μου ακούσει και το φτέρνισμα. Έχουμε και ένα σφυράκι εδώ που θα το σπάσουμε τα αλφαρία. Παραμάζουμε. Αυτά που λέτε με την ηλεκτροκίνηση. Και μην μου πείτε με τις μπαταρίες, μα μου χαλάνε. Εξοικείσαι. 8 χρόνια δίνει προσέτερη κατασκευαστή για την μπαταρία. Πιάστηκε. Πάμε σου αλλάζουν το τσελ, σελ, κυψέλι. Αυτό. Στη Τέσλα αλλάζει ολόκληρο. Άλλο αυτό. Αλλά πάλι μέσα στην εγγύηση. Αυτό το ελληνικό κρατά αυτοκίνητο για μια ζωή, μεγάλη χαζομάρα. Τα αυτοκίνητα πλέον οι ίδιες οι βιομηχανίες τα βγάζουν για ένα μικρό χρόνο ζωής, 5, 10, 10, 15 χρόνια μάξι. Αλλά επειδή είμαστε οικολόγοι, εμείς όσοι είμαστε με τα παλιά ακόμα, καλά, σε μένα έρχεται η κολοτούμπα, βλέπω το leasing να έρχεται κοντά κοντά έτσι με τα κόστη που έχουν αυξηθεί συντήρησης, σας πω ένα. Και ας κάνω 5 ώρες παραπάνω ταξίδια Ελλάδα. Θα πάθω και θρόβωση. Γιατί το κακό με το θερμικό είναι ότι εγώ δεν κάνω στάσεις. Θα κάνω στάση, θέλω 900 χιλιόμετρα για να εφοδιασμό. Στα 800 θα σταματάω. 850 βενζίνη. Μόλις βγεις από Γερμανία, πας με τα όρια. Δεν κάθομαι εγώ να πληρώνω το κάθε μπάτσο είτε στη Βόρεια Μακεδονία, είτε Σερβία, είτε στην Ουγγαρία. Ή να πληρώνω, μάλλον στις δύο χώρες που ανέφερα, τις Βαλκανικές που είναι εκτός Ευρώπης, πάει καφές. Στους άλλους έρχεται το πρόσημο σπίτι. Δεν έχω όρεξη εγώ να τους πληρώνω. 130, 130, τέλος. Θα ρίξω λίγο νερό, να ξεπληθεί τώρα, εντάξει, στέλνεις, δεν το παρατηρείτε αυτό το μουστάκι. Βράχικα έτυχε να μείνει, μην το κοιτάτε. Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή. Που μείναμε, ναι, στα ηλεκτροκίνητα. Οπότε κλείνει αυτή η σελίδα. Συμφέρει. Σε κάποιες περιοχές Ελλάδος συμφέρει. Για όσους κάνουν τοπικές αποστάσεις μέχρι 200-300 χιλιόμετρα την ημέρα, έτσι συμφέρει εξαιρετικά, θα πω εγώ. Και πείτε, ό,τι θέλετε, παιδιά, τα νούμερα μιλάνε. Επίσης στην Ελλάδα έχετε, κυρίως τουλάχιστον από εκεί που παρακολουθώ, πολλές τζάμπα φορτίες ακόμα. Δηλαδή τα Lidl, για παράδειγμα, Leroy Merlin, μου έρχονται οι περιφέρειες, οι δήμοι. Να είχα και εγώ τζάμπα ρεύμα, μάλλον τζάμπα βενζίνη, να το θέσω σωστά. Θα μου πείτε βέβαια ότι είναι φάκα. Ναι, αλλά το τυράκι στη φάκα είναι ωραίο. Γιατί να μην έχεις ένα χι διάστημα μέχρι να τα βάλουν όλα για χρέωση, να κάνεις έτσι μια γρήγορη απόσβεση. Πονηρά, πονηρά. Άσε δε που δεν έχει ούτε θόρυβο, τίποτα έτσι. Ταχύνεις ομαλές, γρήγορες, βίαιες εκεί πέρα. Ησυχία, ταξιδεύει σαν άνθρωπος. Πολιτισμένα πράγματα. Καλύτερο για το αεροπλάνο. Που μολύνει το αεροπλάνο, οπότε ταξίδι μόνο με λεωφορείο. Σιδηρόδρομο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Σιδηρόδρομο πλέον στην Ελλάδα, για να κάνουμε και μια κολοτού, έτσι άλλη μια άμεση εναλλαγή θέματος. Ξεκίνησε τα δρομολόγια νομίζω το 1 σήμερα έτσι. Ξεκίνησε με τη Hellenic Trains με 80 και 100 χιλιόμετρα μέγιστη. Σαν να παίρνω το κτέλ. Το κτέλ πάει με 100. Μέγιστη. Δεν πάει παραπάνω. Άμα να κάνω 6-7 ώρες να πάω Αθήνα Θεσσαλονίκη, πάω με το κτέλ που κάνει 5,5 με 6 με στάση μέσα. Και με άνετος. Και με λιγότερο κόστος. Τραβάμε αυτάκι. Θα κάνουμε μαθήματα οικονομίας εδώ. Σπάρεν, σπάρζαμ. Και τέτοια πράγματα εδώ. Θέλει παραπάνω. Όμως βάλει λίγο έτσι. Να κατώσουμε. Είναι ωραίο το Μίτσελς Βουλφάτ. Κυριακή μεσημέρι. Ένα ξυσματάκι και μετά πάμε για σνίτσελ. Και μετά βρει ένα Βίνεραρτ. In Wien. Guns Wien. Δεν θα πω τους στίχους. Θα με κόψουν. Βάλτε Guns Wien από τον τεράστιο τιτανοτεράστιο Πάλκο δυστυχώς. Δεν είναι μαζί μας. Πάμε μια κοντράδουρα τώρα.
Λέω, το ξύρισμα πρέπει να μείνω για λίγες μέρες αξίριστος επίτης. Να μην... Καμιάρης. Επόμενο θέμα, τι να σας πω. Το άλλο θέμα είναι λίγο παπακαλιάτης. Έτυχε να βγαίνω με μια Ουκρανή που γνώρισα από Tinder. Προσφυγοπούλα. Φτωχό κορίτσι από την Ουκρανία. Όπως όλοι από την Ουκρανία που ήρθαν στην Ευρώπη. Κάτι πόρσε, αέμιγε. Τέλος πάντων. Παιδιά, πέρα ότι κλασικά ανώτατο σλάβικο γονίδι, μιας και οι γυναίκες μας βλέπουνε, ανώτατο, έτυχε να γνωρίσω τη κόρη της, 22 χρονών, 40 η μητέρα, έτυχε να βγαίνει, που έχει τύχει να βγαίνουμε. Θέλω να γίνω από παπαγαλιά της. Και δεν υπάρχει καμία τρολιά, ούτε κανένα αστείο εδώ μέσα, ούτε καν μούφα, πώς το λένε, είναι μακράν. Από τα πιο μεγάλα, από τις πιο μεγάλες αλήθειες. Θέλω να γίνω παπαγαλιά της, παιδιά. Δεύτερο χέρι, δεν τα έκανα καλά. Θα το ρίξω ότι επειδή μιλάγα πολύ ώρα και στέγνωσε το σαπούνι πάνω μου, δεν είχε το καλύτερο αποτέλεσμα τώρα. Πάμε μία. Αυτή η κοντραδούρα εμένα, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη απόλαυση. Επίσης, αυτή η κοντραδούρα είχε σώσει στο στρατό, ειδικά κάτι Κυριακές που μου στείλανε άγημα εκεί στην Ορεστιάδα. Τιμημένη Ορεστιάδα! Πηγαίναμε αγήματα για την υποστολή της. Εγώ ήμουνα στην υποστολή της σημαίας κάθε Κυριακή. Ωραίες μέρες, μου κάνουν κάτι εξόδους. Βέβαια, όσοι ξέρουν, ξέρουν την βασανιστήρια τράβηξαν, γιατί όσες φορές ήμασταν στην υποστολή, θα θυμηθώ. Πάνε 10 χρόνια. 9 χρόνια. Κάτσε, μπήκα 11, 12. Τέλος πάντων, όσο, 9 χρόνια. Όχι, ρε, 11 χρόνια. Στο διάλογο μπερδεύτηκα. Έχω πάθει 11 χρόνια, ναι. Μαλακίστηκα. Έτυχε να είναι χαλασμένο το στεραφωνικό σύστημα, ξέρω, που παίζει το εμβατήριο για την υποστολή σημαίας και την έπαρση. Η έπαρση ήταν η άλλη που πιάνε εγώ με το απογευματινό γκρουπ. Έτυχε να είμαι το παιδί που κατεβάζει τη σημαία, ξέρει που κάνει την υποστολή. Και μου λέγανε, μου είχε δώσει, θυμάμαι εντολή, ο υπήλαρχος Θωμά, επειδή δεν έχει μουσική, δεν έχει εμβατήριο μου κάνει, θα την κατεβάσει σιγά. Μάλιστα, τι κάνω. Ξέρει, στο στρατό υπάρχουν δύο λέξεις, μάλιστα και διατάξτε, τίποτα άλλο. Και θα πήξεις νέο που λες τους επόμενους. Ο μεγαλύτερος χαβαλές, μην κριτζάρετε όσοι δεν έχετε πάει, που είστε ανούλες, τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε την υποστολή σημαίας. Εγώ, επειδή πάω πάντα by the book που λένε στο χωριό μου, έκανα την υποστολή σημαίας αργά. Ήμουν με τον συνάδελφο Σιφάνταρο, έτσι, που έπρεπε να κρατήσει σημαία για να μην πέσει κάτω. Ξέρετε, εγώ έκανα το με το σκηνή δικίνηση. Οι άλλοι ήταν σε στάση προσοχής που χαιρετάνε μου τα παρουσιάστε πώς θα λένε εκεί με τα όπλα. Μόλις έδειξα τι σημαίνει το και ένα γράμμα που πάει έτσι. Ξεκούρασε η θητεία. Μισό λεπτό. Επειδή τύχαινε που λέτε να είναι πολύ πιο αργό από το κανονικό, δεν ήξερα, δεν μου είχε δείξει κανείς η υποστολή. Όταν πηγαίναμε μετά να κάνουμε υποστολή στη μονάδα, μέσα στην ΕΜΑ, μόλις φωτογράφησα που υπηρέτησα, χαιρετίσματας όλα τα στελέχη πριν, πρώην και νυν, δηλαδή όσοι έχουν προστατευτεί και όχι. Την αγάπη μου σε όλους σας. Με πέρασε κοινή και μετά. Γιατί λέγανε ότι είμαι πάρα πολύ αργός και τραβάνε ολόκληρη. Και λέω, παιδιά, αργά μου, πάτε, αργά το έκανα. Τι, παραβώ εγώ τις διαταγές των εταίρων μου. Μαλάκας είμαι. Μόλις δύο φορές με βάλανε στο άγημα, έζησε το αστέρι μου, ήταν, με στείλανε στη λέσχη. Χωρίς μέσον. Είχαμε ένα μέσον στη λέσχη. Το είχα κάνει καινούριο. Έτσι σαν αρχιλογίας. Κάτι 4-6 και χωρίς εξόδους. Όμορφες μέρες.
Ωραίο. Θέμα είναι ότι είναι λίγο χοντροκομμένο και το μουστάκι πάντα το κάνω λίγο, συγγνώμη που χάνω το πλάνο. Ο κολόσπυρο δεν κόβεται. Τι να τρώξει ένα φάκι γάμο το σπίτι, δεν κάνει τίποτα, δεν κόβω το σπυράκι που θέλω. Έπρεπε να βάλω μια φίδερ. Σπυράκι δεν σπάω, είχα σπάσει, μου είχε σπάσει το κάτω μου θυμάμαι πριν 2004, την άνοιξη 2004, είχα ένα σπυράκι εδώ. Καμπλό σπυράκι ξέρω τη εποχή. Και μου το σπάει ο πατέρα μου, εδώ στη μύτη. Εδώ ήταν βασικά, στο δεξί. Ναι, στο δεξί εδώ. Και μολύνεται. Ψέματα, όχι! Αυτό ήταν άλλο. Είχα ένα σπυράκι εδώ. Εδώ είναι. Υπάρχει το σημάδι. Εδώ. Κάπου εδώ πρέπει να ψιλοφαίνεται. Το σπάει ο πατέρα μου, κάπου εδώ που μπήκε εδώ δηλαδή. Το σπάει ο πατέρα μου. Δεν είχε καθαρά χέρια, δεν ξέρω τι. Παίρναν οι μέρες και αυτό αντί να χαλαρώνει, ξέρεις, να επουλώνεται δηλαδή που θέλει τίποτα, το σπάσει ένα σπυράκι, φεύγει αμέσως. Το σπάει ο συγχωρεμένος πατέρας μου, παρεμπτώντας να πω χρόνια πολλά στία μου. Το σπάει λίγες μέρες μετά, ήταν παραμονές πριν φύγω για εκδρομή με το σχολείο. 60ο γυμνάσιο Αθηνών στη Κυψέλη, τη Κυψέλη και το παλιό νοσοκομείο της αεροπορίας. Όμορφα χρόνια, ξένιαστα. Ήταν να πάμε μια από τα ημέρη στην Ιταλία-Ελβετία με το λεωφορείο δικό. Πάρα πολύ ωραία. Η πρώτη έξοδο εξωτερικό. Τέλος πάντων, δημόσιο σχολείο. Μου σπάει ο τέρας μου το σπίτι. Περνάνε κάποιες μέρες, αυτό έχει περιστεί, έχει γίνει τούμπανο εδώ πέρα, έχει μολυνθεί. Τούμπανο. Φτάνει σε ένα σημείο που ενοχλούσε το τούμπανο το αυτή. Α, μαμά, λέω, πονάω. Ήταν Κυριακή, αν θυμάμαι καλά. Ταξί, φεύγουμε από το γαλάτσι, Ευαγγελισμό. Ευμέρευε. Πάμε στα έκτατα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς που πάνε το 2004 μέχρι τώρα, είναι και 15 χρόνια. Είναι κάποια χρόνια. Κάνει ο γιατρός. Πρέπει να ήταν καυλωμένος με κάτι τέτοια. Με βάζουν μέσα, πιάνει τον υστέρι, κρακ και να πιέζει. Και μου λέει θα πονέσει λίγο και πίεζε. Έχω δει κάτι βιντεάκια στα social media πώς τα κάνω αυτά και έχω να τη χιάσει. Τώρα και πίεζε. Και μου λέει αντιβίωση μου, θυμάμαι ακόμα τη χιλιάρα που με την, μου έχει μείνει ψυχολογικό. Και να βάζω ιόδιο κάτι, μαλακή δεν θυμάμαι τι. Θυμάμαι ότι έφυγα αρχές του Μάρτη. Έγινε αυτό μια εβδομάδα πριν φύγω για Ιταλία. Για Ιταλία Ελβετία με το σχολείο. Ήμουν εδώ, δεμένος. Πώς είναι, ξέρεις, από παιδικά κάτι καρτούν που τους έχουν πενταρισμένους εδώ. Και ο κόκκινος από τα ιόδια που μάζανε κάθε μέρα. Που πρέπει να κάνω γάζες, που τα λένε. Και μετά. Και πάλι καλά. Ταξίδεψα την πρώτη μέρα που ήταν Πάτρα Αγκώνα με το καράβι. Εντάξει, με τη Γάζα. Την άλλη έφυγε με συνοπτικές διαδικασίες. Ξεπλένομαι. Ικανοποιητικό το ξύρισμα. Το μουστάκι δεν έχει κάνει καλά. Επειδή το ξεκύλωσα πολύ το βίντεο και σας κούρασα. Ναι, μια χαρά. Ξεπλένω με κρύο νερό, οπότε πατάω πόσο και επιστρέφω για τον επίλογο. Επιστροφή μετά από ένα ξέπλυμα, οπότε επειδή είδα κάτι λεπτομέρειες, κουνιέται ο στήλος. Είδα κάτι λεπτομέρειες που τις έκανα. Έμειναν κάτι τριχούλες εδώ, οπότε τις έκανα τώρα, όπως έρχεται να το κρύο νερό, λίγο σκέτο έτσι, ξεραφάκι να τελειώνει. Να φταίει η μηχανή. Δεν ξέρω, λοιπόν, σαν επιλόγος τώρα, η Slept 7 o'clock sharp edge ήτανε. Εδώ δεν μου έκανε καλό και λίγο το μουστάκι, το υπόλοιπο μια χαρά. Ολόκληρο μια τρίχα δεν πήρα εδώ. Ποιος θα τη δει. Παίρνει το λαπάκι. Χάλεσε το μάτι. Κάτιασε. Τίμιο, θα υπάρξει ένα συγκριτικό. Τι είναι η επόμενη φορά, δεν ξέρω τώρα θα είναι από Ελλάδα. Δεν νομίζω να κουβαλήσω πράγματα στην Ελλάδα και να κάνω κάτι. Δεν ξέρω. Αν κάνω μπαλκονά το βίντεο, να βοηθήσει ο καιρός. Αν και νομίζω ότι ο Απρίλης θα είναι δροσερός στην Ελλάδα επιτέλους. Δηλαδή, ό,τι δεν έκανε το χειμώνα, θα θυμηθεί να το κάνει τώρα ανοιξιάτικα. Δηλαδή, βροχές, κρύα, χιόνια σε εμάς τα ημιωρινά-ωρινά. Και με σφάση, μεταξύ Τρίτη, Τετάρτη θα χιονίζει στη Σερβία. Και εγώ θα αλλάξω λάστιχα, αύριο θα βάλω καλοκαιρινά για να κατέβουν τα καλοκαιρινά στην Ελλάδα. Και με σφάση, ρε, θα τα αφήσω πάνω, μην ρίχνουμε κανένα χιόνι. Και πάθουμε καμιά νύλα πίσω κίνητο, αυτοκίνητο τώρα με χιόνι, ιδέα.
Η πίσω κίνηση είναι λίγο προβληματική με το καλοκαίρινο λάστιχο. Να, με έχει χιονολάστιχο, πα οπουδήποτε. Σαν τα Kislev βέβαια, που είχα ειδικά με τα καφιά, χωρίς καφιά εννοώ, που πέρα καφιά. Πριν 10 χρόνια, 11 παιδιά, ήταν εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Έκανα μαλακία, πήρα, έκτοτε. Είμαι σε τρίτο ζευγάρι χειμερινά ελαστικά. Ήταν το Kislev Nord Frost, θυμάμαι το 5. Το πρώτο μου, το παθενικό, στην Αστέρο 1, το παλιό αυτοκίνητο, στον τυπούντο στο εξωτερικό, το οποίο θυμάμαι ότι είχα κολλήσει 2 φορές το χιόνι, στην Ελβετία και στη Γαλλία πάνω στα βουνά, και αυτές οι 2 φορές ήταν όταν κόλλησα επειδή βρήκε κοιλιά. Άρμα. Σα Λέοπαντ! Στην Ουκρανία που κόλλησε τη λάσπη. Τυχαία. Μετά όταν άλλαξα το κινητό, πήρα την Αστέρο 2, είχα βάλει ένα οικονομικό ζευγάρι, Matador, δεν θυμάμαι καν πως λεγόταν, κάτι φθηνά. Πολύ τίμια, δεν επιμείνω, αλλάχθηκα γιατί έκαναν τα χιλιόμετρα, κάτι τριφτάκια, ξέρω, κάτι νεανικές κοζομάρες, και το λάστιχο, και το λάστιχο γενικά, δεν μακροημερεύει. Το τρίτο ζευγάρι είναι το τωρινό που είναι ένα Pirelli Winter. Το μόνο ωραίο που έχει αυτό το Pirelli είναι ότι είναι συμμετρικό το σχέδιο, το σχήμα και σου λέει μπαίνει έτσι. Δεν θα κάνεις μαλακία. Ξέρω, θα μπει αυτό στο τροχό σου αυτό. Πάει συγκεκριμένα. Το δεξιά μπροστά, δεξιά πίσω, αριστερά μπροστά, αριστερά πίσω. Τέλος. Δεν έχει να κάνει με κολοτούμπες. Πέραν του σχεδίου, όλο το άλλο είναι μετρίο λάστιχο. Ξαναβάζω Pirelli ποτέ. Το επόμενο τώρα να έχουμε την υγειά μας. Κι άμα έχει κανένα χειμώνα, τώρα μπαίνουμε σε φάση Ελλήνη, οπότε δεν νομίζω να κάνει κανένα χειμώνα φέτος. Ενώ το χειμώνα 23-24 θα είναι πιο μαλακός από το που περάσαμε φέτος. Οπότε μάλλον θα μείνω με τα χειμερινά, αλλά αν πούμε ότι παίρνω χειμερινό, σκέφτομαι πάλι Kislev, το Euro Nord, πώς το λένε, Euro Frost, πώς το λένε, κάτι έτσι που να παίρνει καρφί. Έχει τόσο κόμμα, παιδιά, χωρίς πυρόλι, τραχτέρ ολόκληρο. Να έχει έτσι γκριπ. Αλλιώς κάτι σε Goodyear ή Dunlop. Θα εκτιμήσουμε έτσι για το καλό. Ή Bridgestone, ωραία τα Blizzak. Τι άλλο να σας πω. Κάτι θέλω να πω. Α, ναι, λοιπόν, θα υπάρξει ένα. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω γιατί το έκανα Google Translate. Αυτό που σκέφτηκα έπεσε κοντά, αλλά έχασε πολλά πράγματα. Αλλά θα δουλέψει Google Translate. Οπότε θα το πω, συγγνώμη, συγχωρείτε. Το μήνυμα αυτό στα ισπανικά, αν το κάνει καλά το Google Translate, πάει για τη φωτογραφία εξωφύλου στο βίντεο. Οπότε, ya ima, quiero agradecerte por los puros maravillosos και me trajiste de la Habana. Ελπίζω να το είπα καλά. Muchas gracias, γιατί μιλάμε με κεντρική Λατινική Αμερική, οπότε δεν έχουν το θου, έχουν το σου εκεί. Πρέπει να μάθω ισπανικά μετά τα ρώσικα που έχουμε ξεκινήσει να μαθαίνουμε με εντατικούς ρυθμούς για ευνόητους λόγους, μακριά παιδιά, από τις ντόπιες. Ενώ όχι, τις δικές μου, τις Ελληνίδες, μακριά. Λατινική Αμερική, αλλιώς, σλάβικα λιβάδια, στέπες, το καλύτερο, με διαφορά. Το ξύρισμα ήταν ένα μέτριο ξύρισμα, κατά τη δικιά μου άποψη. Δεν νιώθω κάποιον έρθει, δεν έβαλα after save. Τι να βάλουμε σήμερα. Δεν χρειάζεται βέβαια after save, θα πω εγώ. Να πάει εδώ κάτω. Άντε καλά, θα βάλω το. Την προηγούμενη φορά έβαλα σε γενέθλια φίλης περασμένη εβδομάδα. Έβαλα. Πλάκα πριν μια εβδομάδα, ξυρίστηκα όντως. Για τα γενέθλια Δέσποινας. Είχα βάλει την Hermes. Τώρα θα βάλω. Θα πάω για Σνίτσελ. Το Artisan Phoenix, έτσι, αυτό που έχετε ξαναδεί σε βίντεο. Δεν θα βάλω τίποτα άλλο. Θα πάει ο Σνίτσελ έξω. Ένα Cordon Bleu χρειάζεται. Πάει διέτα, έχει πάει κατά διάολο. Επίσης, κανένα τσόξιμο, άρα σημαίνει ότι ήταν πολύ smooth το ξύρισμα. Επίσης, ναι, αυτοκλειστικά κλείσαμε ένα χρόνο όταν ο Γιάννης πήρε το μικρό του πυραυλάκι, το οποίο δεν ρίχνω 2 χιλιόμετρα στο Mini Cooper S στη τελική, 235 το Mini Cooper S και 237 για Αστέρο, και ας έχω πιο αργή επιτάχυνση για 1-1,5 δευτερόλεπτο. Εγώ όμως θα φτάσω πιο γρήγορα και θα πάω πιο γρήγορα έτσι. Θα είναι σαν τις αλήθειες που κάνουν την προσπέραση του ημερολογίου, βγάζει το ημερολόγιο και άνοιξε το τσιγάρο, καπνίζει ένα μισό από το άλλο και πάει με 89 ένα και 90 ο άλλο. Και πάνε έτσι και σκούν τον δρόμο. Λάγα, ναι, με λέω. Τι μα γαμίσατε, τι βγαίνει, κάτσε δεξιά και μην μιλά καθόλου.
έχουμε μεγάλη συμπάθεια στους αυτοκινητές, τους επαγγελματίες αυτοκινητές. Αυτό καθαρά είναι χαβαλές. Να το ξέρετε. Οπότε, ένα μέτριο ξύρισμα με την, πώς την είπαμε, τη 7 o'clock της LED. Κίτρινο, κόστος, τα 5 τεμάχια που το είχα πάρει ήταν ένα 45, όπως βλέπω, από την τιμή πίσω. Κοιτάτε το βλέμμα, είναι εδώ η τιμή. Το ποιο ρόλο ήταν αυτό. Μαζί με το Mitchell's, α, εδώ είναι. Με το Mitchell's Wolf Art που θα κάτσει σήμερα να στεγνώσει και αύριο θα κλειστεί. Πρέπει να παραγγείλω σιγά σιγά ένα ανταλλακτικό. Με το Mitchell's 2 χρόνια. 3 χρόνια. Ιούλη του 20 το πήρα, πρέπει να δώσω το Amazon στο ιστορικό. Πλάκα πλάκα πριν 3 χρόνια, παιδιά, είχε ξεκινήσει πιο ωραία φάση. Πισίγνωση της ανθρωπότητας. Ήμασταν με 1 ευρώ βενζίνη. Είχαμε πρώτο lockdown. Το πρώτο lockdown ήταν το πιο ωραίο, γιατί είχατε αράξει όλοι σπίτια σας. Και εγώ πήγαινα στη δουλειά για να εξυπηρετήσω το επιστημονικό συμφέρον το διεθνές. Ωραίες μέρες. Ήμουν ο μόνος που μπορούσε να καίει την πάνθινη βενζίνη τότε. Όλοι οι άλλοι είχαν απογορευτικό. Και εγώ με 24ωρο χαρτάκι εξόδου. Αν και αυτό της Ελλάδας ήταν πιο πετυχημένο. Επίσης, εγώ μπορούσα να κυκλοφορήσω στην Ελλάδα χωρίς χαρτάκι και SMS. Όμορφες μέρες. Αλλά δεν κατέβηκα το Πάσχα του 20. Το καλοκαίρι του 20, εντάξει, είχαν ανασταλεί για λίγο τα μέτρα. Γενικά, όμορφο το lockdown. Το πρώτο γενικά ήταν το πιο ωραίο. Το δεύτερο είχε χαβαλέ. Πάλι για μένα, όλοι οι άλλοι, δηλαδή όταν μάλλον τη βραδινή απαγόρευση κυκλοφορία μετά από κάποιο αριθμό κρουσμάτων στην περιφέρεια, ήμουν ο μόνος που κυκλοφορούσε. Και μια φορά με σταμάτησε ένα βράδυ, ήμουν σε κάτι πύρηση τη σπίτι. Παράνομο, όπως πάντα, ξέρετε. Επιτρεπόντουσαν 4 άτομα σε σπίτια. Αλλά ξέρετε πώς πήγαινε τότε, όπως το κάνετε στην Ελλάδα. Εδώ ήταν πιο όμορφο η ατμόσφαιρα. Είχαμε κλειστά τα μπατζούρια, μαζευόμασταν στα σπίτια, πλακωνόμασταν στο χαβαλίκι, στα επιτραπέζια, στο ποτό. Γυρνάω σπίτι και μου κάνουνε. Πού πας, είχε σταματήσει η κυκλοφορία, ήταν 12 το βράδυ και ήταν 10. Του λέω, τη δουλειά γυρνάω. Πάλι καλά, ήμουν στο δρόμο που είναι η διαδρομή για τη δουλειά. Είχα φροντίσει να περνάω από συγκεκριμένο δρόμο, το οποίο με κάλυπτε νομικά. Α, λέει, ναι, λέω, έχουμε ακτίνα. Και ήμουν επιφυλακή. Λέμε πολιτικά, τι θέλει να πάω, με φόρμα εργασία. Μια βίδα πειράζει ο κορυφαίος τεχνικός επιφυλακής. Και παίρνει μπρος το μηχάνημα πάλι και έχουν ακτίνα οι επιστήμονες, του λέω, και έτσι έχουμε πειράματα, βγάζουμε, τρώμε λεφτά του κόσμου. Οι επιστήμονες θα τρώνε, να τα ξέρετε αυτά, εμείς οι τεχνικοί δεν τρώμε τίποτα. Και τι ζητάμε, μια τίμη αύξηση, αλλά ελπίζω η διαιτησία τώρα που έχει πάει στο θέμα της διαιτησίας να μας ανταμείψει και να μην χάσουμε αυτό το 8% που μας έταξαν, και το 8% ήταν λίγο, πρέπει να πάρουμε 10. Αυτά. Λοιπόν, από μένα, αν δεν τα πούμε, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, καλό Πάσχα, καλές γιορτές, αν δεν τα πούμε έτσι, σε επόμενο ξυρισκό τώρα στα κοντά. Αν έχει καλό καιρό, όπως προανέφερα, θα ξυρίσω στο μπαλκόνι, στο χωριό. Αν δεν έχει καλό καιρό, θα με δείτε το Μάη. Να δώσω πολλά φιλιά σε όλους. Στο Γιάννη, τον Κομινό, τη Γιάννη, ας πούμε έτσι, για να μην παραπονιούνται, δεν τους αναφέρω στα βίντεο. Φυσικά, στους γατόπαρδους. Στο Κρουλού Ντάμστον, σε όλους εσάς που με παρακολουθείτε, αν σας έχω κριτζάρει, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, οι απόψεις είναι ανοιχτές. Πάντα με ευγένεια, πρέπει να ανταλλάσσονται απόψεις. Ναι, η δύναμη της δημοκρατίας. Αυτά λοιπόν. Καλά ξυρίσματα σε όλους, καλά να περάσετε, φιλιά πολλά, είστε επανειδήν.